Χίος, ένα δάκρυ γης μες στο Αιγαίο. Το νησί της μαστίχας, των αρωμάτων, των δαντελωτών ακρογιαλιών, αλλά και της αρχιτεκτονικής πολυμορφίας. Η Μυροβόλος Χίος. Χρώματα, μυρωδιές, έθιμα και παραδόσεις σε ταξιδεύουν ταυτόχρονα σε πολιτισμούς Ανατολής και Δύσης. Η Χίος, η Οφιούσα όπως λεγόταν στα αρχαία χρόνια, υπήρξε σταυροδρόμι εμπορικό και πολιτιστικό. Πατρίδα του Ομήρου, του Αδαμάντιου Κοραή, του Νεόφυτου Βάμβα, του Γιάννη Ψυχάρη, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Νησί με ιστορία χιλιάδων ετών και με έντονη ναυτική και εμπορική δραστηριότητα που εξύψωσε το βιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων. Στις αγορές του νησιού ο ταξιδιώτης μπορεί να βρει κάθε λογής παραδοσιακά προϊόντα όπως ευωδιαστά και θεραπευτικά βότανα, εσπεριδοειδή, ελαιοκομικά προϊόντα, γλυκά του κουταλιού, ντόπιο ούζο, πολλές ποικιλίες κρασιού και φυσικά μαστίχα και προϊόντα που περιέχουν μαστίχα ή μαστιχέλαιο όπως σαπούνια, οδοντόκρεμες και άλλα είδη προσωπικής περιποίησης, καθώς και γλυκίσματα, λουκούμια, καραμέλες, κουλουράκια και άλλα. Νότια της πόλης εκτείνεται μια έφορη κοιλάδα που λέγεται Κάμπος ή Καμποχώρα. Είναι μια περιοχή γεμάτη πλούσια περιβόλια, με πορτοκαλιές, λεμονιές, μανταρινιές και ολάνθιστους ευωδιαστούς κήπους. Εντύπωση προκαλούν τα περίφημα αρχοντικά που βρίσκονται στον κάμπο. Η πέτρινη αυτή πύργη με τις λαξευτές πέτρες και το μνημιακό τους χαρακτήρα καθρεφτίζουν το οικονομικό και κοινωνικό γόητρο των κατοίκων. Από τα πιο γνωστά αρχοντικά είναι το Μαυροκορδάτικο και το Αργέντικο. Στο Αργέντικο ο πλούτος και η υψηλή αισθητική προκαλούν εντύπωση, αφού πρόκειται για ένα μέγαρο χτισμένο γύρω στα 1500. Τα μάρμαρα και η τοπική πέτρα θυμιανών με το χαρακτηριστικό μπες και κεραμιδί χρώμα, αλλά και η μοναδική κομψότητα αυλόπορτες, καταφέρνουν να σε οδηγήσουν σε μια αισθητική απόλαυση εξαιρετικών προδιαγραφών. Περιβόλια με ευωδιαστές πορτοκαλιές, ξύλινοι νερόμυλοι, δείγμα εξαιρετικής μηχανικής για την εποχή τους, τροφοδοτούν μαρμάρινες τέρνες και χαρίζουν ζωή και ομορφιά. Βοτσαλωτά δρομάκια καταφέρνουν να σε οδηγήσουν σε επίγειες παραδεισένιες γωνιές. Στο Αργέντικο βρίσκεται και το αυθεντικό πέτρινο άγαλμα της Σφίγγας, χαρακτηριστικό έμβλημα του νησιού. Ακόμα πιο νότια και μέχρι το άκρο του νησιού εκτείνεται η περιοχή των μαστιχοχωρίων. 24 μαστιχοχώρια συναντάμε σήμερα στη νότια πλευρά του νησιού. Πυργή, Μεστά, Ολύμπους, Βέσα, Άγιο Γεώργιο Σικούση, Θολοποτάμι, Καλαμωτή, Αρμόλια, Νένιτα, Καλιμασιά και άλλα.
Η μεσαιωνική αρχιτεκτονική δομή των μαστιχοχωρίων με τα στενά δρομάκια, τα μικρά σπίτια που ενώνονται μεταξύ τους, με τους ψηλούς τοίχους που προστατεύουν και περιβάλλουν το χώρο ασφυκτικά, δημιουργούν μια ιδιαίτερη αισθητική εντύπωση. Το χωριό Μεστά αποτελεί χαρακτηριστικό τέτοιο δείγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Μοναδικής ομορφιάς είναι και τα γνωστά ξυστά που βρίσκονται στο πηδγί. Τα εντυπωσιακά δηλαδή οικαστικά, γεωμετρικά αλλά και φυσικά μοτίβα που στολίζουν τείχους ναών και σπιτιών. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών ασχολούνται με την καλλιέργεια και την παραγωγή της μαστίχας. Διαδικασία κοπιαστική, χρονοβόρα και επίπονη, καθώς ο τρόπος επεξεργασίας διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα του. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία Άνεμος, με τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα της μαστίχας, του μαστιχέλαιου και αγνών υλικών, καλύπτει με μεράκι και αγάπη τις απαιτήσεις της αγοράς για ποιοτικά, φυσικά και παραδοσιακά προϊόντα, τόσο στο χώρο της απονοποιίας και των καλλιντικών, αλλά και των ζαχαροδών ειδών.